Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Η ανατροπή της βίαιης, όπως χαρακτηρίστηκε από λιγνητοποίησης, ήταν το επίκεντρο ειδικής ανοιχτής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κοζάνη με την παρουσία πολιτών και εκπροσώπων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και εργαζομένων. Η σύσκεψη συνδιοργανώθηκε από τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πολλά περισσότερα θα μας δώσει αμέσως τώρα ο συνάδελφος Βαγγέλης Χριστόδουλος, που έχει και το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ραντεβού λοιπόν δόθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για μια ανοιχτή σύσκεψη, την οποία συνδιοργάνωσαν οι παρατάξεις Καρυπίδης, Εμπιλιάδου και Πράσου. Έγινε λοιπόν ένα κάλεσμα σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είπες και εσύ, εκπροσώπους συλλόγων, όλους όσους θέλουν να πάρουν μέρος στην σύσκεψη αυτή σαν πολίτες, και εκπροσώπους κομμάτων, ακόμα και στην Περιφερειακή Αρχή δόθηκε κάλεσμα συμμετοχής για να συζητήσουν για το μέλλον της περιοχής και να συναποφασίσουν ακριβώς. Υπενθυμίζω εντάχει ότι είναι σε εξέλιξη μία κόντρα των παρατάξεων αυτών και της Λαϊκής Εισπύρωσης με την ψηφοφόρα παράταξη. Από την προηγούμενη τακτική συνεδρίαση είχε προκύψει αίτημα από την παράταξη Καρυπίδη να συζητήσει το θέμα αυτό της απολυνητοποίησης προημερησίας. Δεν βρέθηκε κοινή θέση των παρατάξεων για το πότε θα γίνει αυτή η κουβέντα. Έγινε αίτημα από την αντιπολίτευση για έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ως ημερομηνία ορίστηκε περασμένη Κυριακή από την παράταξη της πλειοψηφίας. Αρνήθηκε να πάρει μέρος την ημέρα εκείνη η αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι το θέμα υποβαθμίζεται λόγω της επιλογής αυτής της ημέρας. Και τελικά αυτό που είχαμε σαν κατάληξη, Κατερίνα, είναι να έχουμε μία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή με παρόντες μόνο τους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης Κασαπίδη και μία, όχι συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, λαϊκή ανοιχτή σύσκεψη σήμερα με εκπροσώπους, παρόντες εκπροσώπους των τριών παρατάξεων που προανέφερα. Βαγγέλη, να διευκρινίσουμε μόνο κάτι, αν μου επιτρέπεις, ότι την Κυριακή της μικρής αποκριάς είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και 2 η ώρα ήταν λίγο μετά την παρέλαση του καρναβαλιού στην κεντρική πλατεία. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, σημείο αναφοράς είναι η Κοζανίτικη αποκριά σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Γι' αυτό το λόγο και η αντιπαράθεση και η πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Σωστό, ήταν και η ένσταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, η επιλογή αυτής της ημέρας. Όχι, για κάποιο άλλο λόγο. Ναι, να πω για να συμπληρώσω το ρεπορτάζ ότι επιβεβαιώθηκε σήμερα το ότι όντως θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση κύρωσης ως άκυρης της συνεδρίασης εκείνης από την παράταξη αντιπολίτευσης στην αποκεντρωμένη διοίκηση που είναι και η αρμόδια αρχή. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει πρόταση μορφής κατά της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς υποστηρίζουν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για μια τέτοια περίπτωση. Να μην μείνουμε σε αυτό όμως, πάμε στην ουσία της συζήτησης που έγινε σήμερα. Αυτό στο οποίο συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις είναι ότι, αλλά και οι ομιλητές, είναι ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση για την απολιγνητοποίηση το 2028, που στην περιοχή μας είναι 2023, το κλείσιμο των μονάδων που λειτουργούν μέχρι και σήμερα, δεν βγαίνει και δεν θα μπορέσει να βγει. Οπότε ο νούμερο ένα στόχος είναι η ανατροπή του χρονοδιαγράμματος. Παράταση στις ημερομηνίες, με το χρονικό όριο και το περιθώριο που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι μονάδες. Από εκεί και πέρα ακούστηκαν αρκετά από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη μια σειρά προτάσεων για το πώς μπορούν να κινηθούν. Εκεί που μπορούμε να πούμε ότι καταλήγουν όλοι είναι ότι για να διεκδικηθεί ένα πλαίσιο από την περιοχή μας χρειάζεται καταρχήν σύμπνοια και συγκέντρωση δυνάμεων. Τα όσα έγινε στις τελευταίες ημέρες δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια, τουλάχιστον σε επίπεδο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από την άλλη όμως εκεί που συμφωνούν, σε αυτό που συμφωνούν όλοι, είναι ότι θα πρέπει να διεκδικηθούν ορισμένα αιτήματα και αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση όλων των συναρμοδίων, είτε είναι οι πολίτες, η κοινωνία που είναι και η βάση της όποιας διεκδίκησης, είτε οι εκφραστές
αυτών των ετοιμάτων που είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Κατερίνα. Πάντως, Βαγγέλη, η κοινή διαπίστωση είναι ότι η αντιπολίτευση έχει μεγαλύτερο μέρος των πολιτών από τη συμπολίτευση, όπως τονίζεται, που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί, να συνυπάρξουν, να συμφωνήσουν για την επόμενη ημέρα, για την μεταλιγνήτη εποχή. Και στη μέση βρίσκονται οι πολίτες, στη μέση βρίσκονται οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Οι δήμαρχοι έδωσαν το παρόν και σήμερα και την Κυριακή στις δύο συνεδριάσεις. Αυτό που ζητούν από τις δύο πλευρές είναι μία κοινή γραμμή, ένα κοινό πλαίσιο διεκδικήσεων, εφόσον λένε. Η ουδέτερη, ας το πούμε έτσι. Εφόσον ο στόχος είναι ο ίδιος, η προσθήκη της περιοχής μας, άρα πρέπει και όλοι μαζί να πορευτούμε για τη διεκδίκηση αυτού του στόχου. Πολύ σωστά, και ήδη είχαμε τα πρώτα μηνύματα για τη μεταλιγνήτη εποχή. Δεν είχαμε τηλεθέρμανση το τελευταίο 48ωρο περίπου. Όχι για πρώτη φορά. Κοζάνη, για πρώτη φορά. Πολύ σωστά, για δεύτερη φορά. Όποιος θέλει δηλαδή, τσακ, κλείνει το κουμπάκι από τις μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, με την πρόφαση ότι δεν υπάρχει λιγνίτης να λειτουργήσουν οι μονάδες, και κρυώνει ολόκληρη η πόλη, όπως επίσης και η Χαραυγή και η ΖΕΠ, και είχαμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ άσχημα. Ακριβώς. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πάμε να δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Βαγγέλης Χριστόδουλος.